Κυρία Σταματέλου, έχει γίνει ο κακός χαμός, τουλάχιστον στον χώρο της αριστεράς, θα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αναφορικά με την προχθεσινή δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα ότι η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν η χειρότερη της μεταπολίτευσης. Ευθέως λοιπόν, για σας η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν καλύτερη ή τέλος πάντων λιγότερο κακή από την κυβέρνηση Τσίπρα? Αυτό που βλέπουμε και αυτό που είπε και ο Γενικός Γραμματέας και αυτό που επιβεβαιώνεται και το καταλαβαίνει όλο και περισσότερος κόσμος και αποτυπώνεται είναι ότι επί της ουσίας, εδώ και ας πάρουμε την τελευταία δεκαετία ή και λίγο παραπάνω, η μία κυβέρνηση που έρχεται είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Με αυτή την έννοια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε το τρίτο μνημόνιο, να θυμίσουμε, το οποίο περιείχε πάρα πολλούς εφαρμοστικούς νόμους, εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους και χαρακτηρίστηκε η εφαρμογή του χειρότερο μνημόνιο και από τα δύο προηγούμενα, που περιείχε και τους προηγούμενους νόμους και φυσικά δεν τους κατήργησε. Ήταν το χειρότερο μνημόνιο και αυτό είναι η συνέχεια της δήλωσης και του Γενικού Γραμματέα. Ναι. Και φυσικά η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της τελευταίας τετραετίας ήταν ακόμα χειρότερη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που θέλουμε να καταθέσουμε και λέμε με κάθε βεβαιότητα και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, είναι και ότι κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου θα είναι ακόμα χειρότερη και από αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς γιατί θα κληθεί να υλοποιήσει ζητήματα προαποφασισμένα, ζητήματα προσυμφωνημένα, ζητήματα τα οποία εντάσσονται στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στα προαπαιτούμενα, δηλαδή σε αυτά που θα πρέπει να προχωρήσουν για να έρθει η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από όπως θα μοιραστεί, και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι τα χειρότερα είναι μπροστά. Γι' αυτό, αν έχετε παρατηρήσει, καλούμε να σκεφτεί ο καθένας μπροστά σε αυτές τις εκλογές που έχουμε σε τρεις εβδομάδες ότι το βασικό που κρίνεται είναι πόσο ισχυρή θα είναι αυτή η φωνή και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, που θα βάλει φρένο, θα βάλει εμπόδιο, θα αποκαλύψει, θα διεκδικήσει, θα βάλει κάπου, θα βάλει δυσκολίες στην εφαρμογή ακριβώς αυτών των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνήσει και αποφασίσει και περιγράφονται αναλυτικά εδώ που τα λέμε και στα προγράμματα που καταθέτουν τα κόμματα που διεκδικούν τον τίτλο του κορμού της εξουσίας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να πω κάτι στην κυρία Σταματέλου. Είναι εύκολο. Η οποία θα σας απαντήσει για να κλείσουμε. Χρόνια, είναι εύκολο να απορρίψεις τα πάντα. Γιατί δεν μπαίνετε λοιπόν στην κυβέρνηση να ελέγξετε από μέσα? Κυρία Σταματέλου. Γιατί ειδικά στην κυβέρνηση συνεργασίας που είναι τουλάχιστον στο κοινοβουλευτικό σύστημα που υπάρχουμε σήμερα. Αν αύριο υπάρξει κάποιο άλλο σύστημα, να το γνωρίζουμε. Είμαστε αλλά σίγουροι, ο καλύτερος έλεγχος, γιατί δεν είναι από μέσα? Πόσο, και το λέω γιατί και εγώ ήμουν στο ΚΚΕ κάποια χρόνια. Πόσο θα μένουμε απ' έξω από την οποία όλοι. Δεν είναι δικαιολογία για τα πάντα. Αυτό. Όχι, και μόνο να μέχρι κρίνουμε. Να τα βρουν επομένως αυτά τα κόμματα μεταξύ τους, εμείς προτάσουμε αυτοδύναμη νέα. Δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα. Θερμά, για να μην την αδικήσουμε. Μια πολύ μεγάλη συμβολή στη δημοκρατία σε αυτήν εδώ. Ωραία, τη να απαντήσει ο πρόσωπο του ΚΚΕ. Η βασική συμβολή που θα δώσει το ΚΚΕ και σε αυτές τις εκλογές είναι να μην δώσει καμία ανοχή σε όποια κυβέρνηση προκύψει. Θα επαναλάβω, όπως επαναλαμβάνουμε καθημερινά, και δεν θα κουραστούμε από ό,τι φαίνεται, γιατί γίνεται με επιμονή αυτή η ερώτηση από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τους υποψήφιους. Δεν γίνεται βέβαια από τον κόσμο που κουβεντιάζουμε καθημερινά με χιλιάδες. Δεν θα κουραστούμε να απαντάμε ότι η καλύτερη συμβολή η δική μας θα είναι να μην δώσουμε καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που προσυπογράφουμε ότι θα είναι αντιλαϊκή, ότι θα φέρει πολύ χειρότερα μέτρα, θα πάρει πολύ χειρότερες αποφάσεις και θα είμαστε λίγο, σε λίγο χειρότερη κατάσταση από αυτή που ήμασταν τώρα. Αυτό το υπογράφουμε και γι' αυτό δεν θα δώσουμε καμία ανοχή. Είτε έχει κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είτε έχει κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ και τους τρεις πολύ. Να είστε καλά.